Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πεις, μαθαίνω ότι ετοιμάζεις κάτι που μπορεί ο κόσμος να το δει στο διαδίκτυο. Μπορεί να μπει στο www.tsouvelas.gr, γιατί έχω και site, πάνω θυμάμαι, και μπορεί να κατεβάσει μία ώρα ολόκληρη την παράσταση η οποία έχει βιντεοσκοπηθεί, να του έρθει ο κωδικός με mail, με διάφορους τρόπους και να την απολαύσεις. Τέλεια. Άρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ουσιαστικά βιντεοσκόπησες μία σου παράσταση. Ακριβώς. Από πού αν επιτρέπετε. Στην αρχιτεκτονική. Στην αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Κόσμος κάτω. Οπότε... Είχαμε 200 άτομα τα επιτρεπόμενα. Ωραία. Περίπου. Άρα, παίρνουμε και τον παλμό ενώ του κόσμου. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να το είχα κάνει, βέβαια, όχι στο θέατρο Γης που γράφαν όλα τα site για συνωστισμό και πιέστηκα πολύ εκείνη την εβδομάδα. Ναι. Εγώ ήμουν, δηλαδή, όταν ξεκίνησε η δίκη τη Δευτέρα με μένα, δηλαδή είπα ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Ξεκίνησε η δίκη τη Δευτέρα με σένα. Ακριβώς, γιατί ξεκίνησε τότε. Η δίκη τη Δευτέρα στο Open. Το Open, ναι. Ξεκίνησε. Η αθλητική εκπομπή. Ναι, ότι και καλά, γιατί ο κύριο Τσουβέλλα έχει τόσο κόσμο στο θέατρο Γης. Είχαμε 3.600 εισιτήρια για την παράσταση. Αλλά είναι το 75% με τον τότε νόμο, γιατί 5 χωρούσε το θέατρο. Και δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει στα γήπεδα. Οπότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Ναι, κατάλαβα. Και πιέστηκα αρκετά εκείνη την εβδομάδα, γιατί έβλεπα το όνομά μου παντού για έναν λόγο που είναι λόγο υγεία. Και λέω, αφού τα είχαμε πάρει όλα τα μέτρα. Ουσιαστικά εσύ ήσουν εντάξει ό,τι αφορά εννοώ. Ήμουν εντάξει με το ΑΤΑΦ Λευκού Πύργου να είναι παρόν. Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχαμε κάνει μαζί όλη την ταξιθεσία και όλα τα συμβόλαια. Αλλά περίμενα τα επίσημα έγγραφα, αλλά δεν αντέδρασα, δεν τοποθετήθηκα. Εντάξει. Γιατί ξέρω ότι ήσουν σωστός και πιέστηκα αρκετά, αλλά εντάξει, πέρασε.